όπως ήταν αναμενόμενο, ενώ στις τέσσερις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, η συζήτηση, κατά την άποψή μου, ήταν νυφάλια και παραγωγική, σήμερα στην Ολομέλεια ορισμένα κεντρικά στελέχη της αντιπολίτευσης επέλεξαν να σηκώσουν τους τόνους και να δημιουργήσουν, να αναπαράγουν μάλλον το γνωστό κλίμα καταστροφολογίας και επίρρυψης ευθυνών σε αυτή την κυβέρνηση για όλα τα δεινά αυτής της χώρας. Προσβάλλεται την νοημοσύνη, αγαπητοί συνάδελφοι, και των εργαζομένων στο σύστημα υγείας, αλλά και των πολιτών, όταν λέτε ότι η χειρότερη περίοδος για το σύστημα υγείας είναι η τωρινή. Έχουν υπάρξει πολύ συγκεκριμένα δείγματα γραφής και επειδή ο κύριος Βορύδης ρώτησε τι κάνατε σοβαρό και φοβερό και μεταρρυθμιστικό αυτά τα δύο χρόνια, η απάντηση είναι πρώτον ότι κάναμε μια πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική τομή κοινωνικού χαρακτήρα που ήταν η καθολική κάλυψη των ανασφάλειων των πολιτών. Αυτό είναι μεταρρύθμιση στην αντίληψη της κοινωνικής προστασίας και του κοινωνικού κράτους στη χώρα και για πρώτη φορά, το έχουμε πει χιλιάδες φορές και θα το λέμε συνεχώς, όσο και αν δεν σας αρέσει, αποσυνδέθηκε το δικαίωμα στην αξιοπρεπή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανθρώπων από το εργασιακό, το ασφαλιστικό και το εισοδηματικό στάτους των ανθρώπων. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη τομή. Όπως επίσης, σε μια περίοδο που όντως ήταν στα όρια του λειτουργικού blackout το σύστημα, κάναμε μια εργώδη προσπάθεια, το κρατήσαμε όρθιο, με ενέσεις χρηματοδοτικές και ανθρώπινου δυναμικού, αδιαμφισβήτητες. Και επειδή και ο κύριος Λοβέρδος είπε ότι δεν έχουν γίνει προσλήψεις, αμφισβητούν και τις προσλήψεις που έχουν γίνει. Υπάρχουν 2.200 άνθρωποι με ονοματεπώνυμο, μόνιμο προσωπικό, που έχουν μόνιμο προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό, παραϊατρικό προσωπικό και διοικητικό, που έχουν αναλάβει ήδη υπηρεσία στα δημόσια νοσοκομεία. Μην προκαλείτε την νοημοσύνη των ανθρώπων. Το ξέρουν αυτό οι γιατροί και οι νοσηλευτές των νοσοκομείων. Έχουν δει παραπάνω ανθρώπους να δουλεύουν. Έχουν ανακουφιστεί στην καθημερινότητά τους. Βγαίνουν καλύτερα οι βάρδιες. Βγαίνουν καλύτερα οι εφημερίες. Το ξέρουν αυτό. Μια στοιχειώδη επαφή με την πραγματικότητα να είχατε θα το ξέρατε. Αλλά δεν την έχετε ούτε αυτή τη στοιχειώδη επαφή. Και έχετε ανθρώπους και μάλιστα τομεάρχες υγείας που μας κάνουν κριτική για σοβιετικό μοντέλο στη χώρα. Αυτό είναι το επίπεδο. Για μπολσεβικοποίηση. Αυτό είναι το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Και υπάρχουν εκτός από αυτούς τους 2.200 ανθρώπους με ονοματεπώνυμο, υπάρχουν και περίπου πάνω από 6.000 που έχουν ήδη προσληφθεί, όχι με μόνιμη σχέση εργασίας βεβαίως, με πολλαπλές εργασιακές σχέσεις, με συμβάσεις τύπου ΟΑΕΔ. Και ανοίγω εδώ μια παρένθεση, που ήταν μια πολύ μεγάλη ένεση ανθρώπινου δυναμικού. Καταφέραμε να προσλάβουμε ήδη 3.100 ανθρώπους με βάση τους τελικούς πίνακες που ο ΟΑΕΔ επέλεξε. Δεν επέλεξε το Υπουργείο Υγείας. Εμείς δώσαμε τις ανάγκες στις δομές της χώρας. Και ο ΑΕΔ από ένα πίνακα 36.000 ανθρώπων που κάναν αίτηση, με απολύτως αντικειμενική και μοριοδιοτολμένη διαδικασία, επέλεξε 3.100 ανθρώπους. Και θα επαναπροκηρύξουμε και τις υπόλοιπες 900 μέχρι τις 4.000 με χαμηλότερο όριο ανεργίας, γιατί κάποιες ειδικότητες και σε κάποιες περιοχές δεν καλύφθηκαν οι θέσεις. Και πραγματικά είναι προσβλητικό για αυτούς τους ανθρώπους να μιλάτε με τόσο απαξιωτικό τρόπο. Αυτοί είναι νοσηλευτές, είναι άλλοι επαγγελματίες υγείας,
είναι παρασκευαστές, είναι βοηθητικό προσωπικό βεβαίως, είναι τεχνικό προσωπικό το οποίο έχει ληφθεί. Έχει προσληφθεί. Και πραγματικά η προσπάθεια να πείτε ότι όλο αυτό το πράγμα, άνθρωποι δηλαδή που ήταν στην ανεργία, είναι κομματικό στρατός, προσβάλλει την νοημοσύνη των ανέργων. Και για να σταματήσετε να αναπαράγετε ανοησίες και αθλειότητες, σας λέμε ότι από αυτούς τους 3.013 που έχουν προσληφθεί, μόνο 56 είναι άνω των 60 ετών. Είναι ντροπή να λέτε αυτά τα πράγματα. Και να λέτε ότι παίρνουμε ανθρώπους αδύναμους να εργαστούν. Υπάρχει μια ηλικιακή κατανομή, υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία έχει ο ΑΕΔ και τα οποία κανείς δεν τα έχει αμφισβητήσει. Και αυτά τηρήθηκαν απαρεγκλήτως από τον ΑΕΔ και εμείς απλώς τοποθετούμε τους ανθρώπους που μας έχει υποδείξει ο ΑΕΔ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η αναφορά είναι προσβλητική και για τους ανέργους αλλά και για τον ίδιο τον ΑΕΔ που είναι ένας οργανισμός που σε μια δύσκολη συγκυρία για τη χώρα με παρατεταμένη κρίση και με αυξημένη ανεργία προσπαθεί να καλύψει ένα μεγάλο μέρος από τις ανάγκες. Και έρχομαι στο θέμα της ψυχικής υγείας. Η υπόθεση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, το είπαμε και στις επιτροπές, δεν προέκυψε από παρθενογένεση. Από την αποικία ψυχασθενών Λέρου, που ιδρύθηκε το 57, αυτό ήταν το όνομα του θεραπευτηρίου, αυτού του κολαστηρίου προφανώς, που ήταν προσβλητικό για τη χώρα μας. Φτάσαμε στο νόμο του 99, τον 27-16, που ήταν όντως μια σημαντική μεταρρυθμιστική τομή. Και αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έγινε επειδή οι πολιτικές εξουσίες αντιλήφθηκαν την αξία και την κοινωνική σημασία αυτής της αλλαγής. Αλλά επειδή υπήρχαν προοδευτικοί, αριστεροί, ψυχίατροι και επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι έδωσαν χαρακτήρα κοινωνικού κινήματος σε αυτό το αίτημα του μετασχηματισμού του ασύλου, της υπέρβασης της ασυλικής λογικής, της αλλαγής ψυχιατρικού παραδείγματος, της χειραφέτησης των ψυχικά ασθενών. Και έγιναν πολλά σημαντικά βήματα και υπήρξαν και προβλήματα και υπήρξαν και στρεβλώσεις και υπήρξε και ασυδοσία, ιδιαίτερα στο χώρο πέραν των δημόσιων δομών που πρόσφεραν υπηρεσίες από ασυλοποίησης. Και επειδή μας ρωτάτε τι κάνατε τόσο καιρό στην ψυχική υγεία, προφανώς, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν περιμέναμε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Αυτό το οποίο έχουμε κάνει και το έχουμε ήδη πει στις επιτροπές είναι ότι πρώτον σώσαμε τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου που την είχατε κάνει απλώς τμήμα και πιστεύατε ότι με το επίπεδο του τμήματος θα μπορούσε να διοικηθεί αποτελεσματικά όλο αυτό το σύστημα. Και την επαναφέραμε με νομοθετική ρύθμιση και παραμένει φυσικά και θα είναι και στο νέο οργανισμό ο οποίος θα εγκριθεί όπου να είναι του Υπουργείου. Δεύτερον, κλείσαμε την πολύ μεγάλη εκκρεμότητα που υπήρχε σε σχέση με την Ευρώπη και με τη χρηματοδότηση που είχαμε δεσμευτεί να πάρουμε και πήραμε μέσω από το σύμφωνο Λικουρέτζο Αντόρ. Ήταν πολύ επισφαλές αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι. Γιατί τα δύο χρόνια, 13-15, που εσείς κυβερνήσατε, δεν προχώρησε τίποτα από τις δεσμεύσεις που είχαν γίνει και υπήρχε σοβαρός κίνδυνος οι κοινοτικοί να μας ζητήσουν πίσω τα λεφτά. Αυτά τα 110 εκατομμύρια ευρώ. Και πήγαμε και πείσαμε τους κοινοτικούς επειδή είχαμε ένα σχέδιο. Επειδή παρουσιάσαμε τη γενική ιδέα που αποτυπώνεται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Επειδή πήγαμε με ένα στρατηγικό πλάνο. Επειδή πείσαμε ότι έχουμε τη βούληση και ότι έχουμε και τη δρομολόγηση παρεμβάσεων θετικών στο σύστημα ψυχικής υγείας. Και τι να κάνουμε,
προκηρύξαμε 400 θέσεις 94 ψυχιάτρων και παιδοψυχιάτρων, και το υπόλοιπο είναι νοσηλευτικό προσωπικό και ψυχολόγοι και ειδικοί επαγγελματίες ψυχικής υγείας, μετά από 10 χρόνια. Και διασφαλίσαμε και τη βιωσιμότητα των δομών, των ΝΥΠΗ ΙΟΤΑ ΔΕΛΤΑ, των ΑΜΚΕ, των ΜΚΙΟ, εντάσσοντας τον κρατικό προϋπολογισμό επιπλέον χρηματοδότηση συνολικού ύψους 51 εκατομμύρια ευρώ. Όχι για να δώσουμε λεφτά στους μητιάρχες προφανώς, αλλά για να διασφαλίσουμε τη φροντίδα χιλιάδων από ασυλοποιηθέντων ψυχικά ασθενών και φυσικά να εξασφαλίσουμε και την αμοιβή και την εργασία των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί πέρα. Και βάζουμε έλεγχο στη λειτουργία αυτών των δομών. Υπάρχει έλεγχος των ισολογισμών 13-15 και χθες υπογράφηκε υπουργική απόφαση που ορκωτοί λογιστές θα μπουν και θα ελέγξουν όλες αυτές τις δομές και θα αποδώσουν πορίσματα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Και όσοι κάνουν καλή διαχείριση προφανώς θα συνεχίσουν να έχουν την ευθύνη των δομών. Όσοι όμως δεν το κάνουν, η πολιτική ηγεσία το έχει αποδείξει αυτό, ότι έχει την πολιτική αποφασιστικότητα να τους πάρει τις άδειες, και επειδή δεν θέλουμε να αφήσουμε ξεκρέμαστες δομές, ανθρώπους και εργαζόμενους, περνάμε αυτή τη ρύθμιση για την ΑΕΜΗ για να μπορεί να τις υποστηρίξει. Και αυτό είναι η καταπαρέκκληση που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν πάμε να κάνουμε προσλήψεις καταπαρέκκληση. Είναι γνωστή η ικανότητα στη λαθροχειρία και στην ψευδολογία. Κατά παρέκκληση διατάξεων θα κρατηθούν αυτές οι δομές υπό την ομπρέλα της ΑΕΜΗ και θα διασφαλιστεί η εργασία ήδη υπηρετούντων και εργαζομένων. Δεν πρόκειται για νέες προσλήψεις. Επίσης, δώσαμε στο τέλος του χρόνου του 2016 1,2 εκατομμύρια ευρώ έκτακτη επιχορήγηση στους ΚΙΣΠΕ, που ξέρετε πολύ καλά, κάποιοι από εσάς ελπίζω να ξέρετε ότι είναι μια πολύ σημαντική δομή που έχει διτό ρόλο και ψυχοθεραπευτικό και αναπτυξιακό επανενταξιακό για τους ανθρώπους. Και στηρίζουμε τη δυνατότητά τους να προσφέρουν εργασία, να παράγουν κοινωνικό όφελος. Είναι μια πρόδρομη, ήταν η πρώτη μορφή κοινωνικής συνεταιριστικής οργάνωσης και κοινωνικής οικονομίας στη χώρα, η οποία θεσμοθετήθηκε από τον νόμο 2716 του 1999. Και τη στηρίζουμε ακριβώς επειδή παρέχουν όλα αυτά τα ωφελήματα τα οποία είπα πριν. Και τίθετο ερώτημα, είναι δυνατό μια διοικητική μεταρρύθμιση να λύσει όλα τα προβλήματα του συστήματος? Προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Και μπορεί ενδεχομένως να υπάρχουν και κίνδυνοι και δυσκολίες να είναι δυσλειτουργικά, να χρειάζεται να υπάρχει ένα μεγάλο κόστος χρόνου για να συγκροτηθούν και να λειτουργήσουν αυτά τα όργανα. Εμείς δεσμευόμαστε ότι στους αμέσως επόμενους μήνες θα έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες, αλλά ανάμεσα στο συγκεντρωτισμό και τη γραφειοκρατία της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, που αντικειμενικά και πέρα από την διάθεση των υπαλλήλων, η οποία μπορεί να είναι εξαιρετική, δεν μπορεί να ανταποκριθεί προφανώς στην ανάγκη εποπτείας όλου αυτού του συστήματος με τις διάσπαρτες δομές σε όλη τη χώρα, προτιμήσαμε την αποκεντρωμένη και δημοκρατική συγκρότηση αυτών των οργάνων και επιτροπών. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι όταν δίνεις λόγο και ρόλο στους ανθρώπους, στους ανθρώπους που ξέρουν, στους ανθρώπους που έχουν ευαισθησία, στους ανθρώπους που έχουν εντιμότητα και στους ανθρώπους που έχουν κοινωνική διαθεσιμότητα, τότε μόνο μπορεί να προχωρήσει το σύστημα υγείας. Και όχι με αφιψηλού επιταγές. Με τα κέντρα εμπειρογνωμοσύνης
το έχουμε. Α, και επειδή τίθεται και ξανατίθεται ερώτημα από τον κύριο Μπαριώτα, τι θα κάνουμε με τα ψυχιατρία, θα προχωρήσει μεταρρύθμιση? Μάλλον δεν παρακολουθεί αυτά που λέμε. Έχουμε πει ότι είμαστε απολύτως δεσμευμένοι και αφοσιωμένοι σε αυτό το στόχο. Γιατί το άσυλο, όπως είπαμε, είναι ένας χώρος ανελευθερίας, εγκλισμού και αποανθρωποποίησης. Και αυτό το προοδευτικό όραμα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, μια τέτοια κυβέρνηση μπορεί να το υπηρετήσει. Με σοβαρότητα και όχι με αυθαίρετες και αυταρχικές παρεμβάσεις όπως γινόταν στο παρελθόν. Με καλή προετοιμασία, με χρονοδιάγραμμα και μάλιστα σε συνέργεια με το Υπουργείο Εργασίας, γιατί έχουμε εξηγήσει ότι η απέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προχωρήσει η έννοια της διευρυμένης αποασυλοποίησης που περιλαμβάνει και τις προνοιακές δομές και όχι μόνο τις δομές φυσικής υγείας. Για τα κέντρα πυρογνωμοσύνης, παρότι σήμερα δεν έγινε καμία κουβέντα, θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη επένδυση σε μια νέα κουλτούρα για το σύστημα υγείας, που ξεκινάει από αυτά τα κέντρα, τα οποία είναι πολύ εξειδικευμένα, είναι μια κουλτούρα τεκμηριωμένης φροντίδας, πιστοποίησης, ασφάλειας των ασθενών, ποιοτικής περίθαλψης, μια κουλτούρα ασθενοκεντρικής φροντίδας στο σύστημα υγείας, που έλειπε πάρα πολύ όλα τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλά επιμέρους θέματα. Έχουμε εξηγήσει και ο Παύλος Οπολάκης είπε αρκετά και για την ΑΕΜΗ και λοιπά. Υπάρχουν πολύ σημαντικές διατάξεις που συνήθως δεν προσφέρονται για επικοινωνιακή αντιπαράθεση, όπως είναι για παράδειγμα το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας, που είναι ένα επιτελικό όργανο, πολύ σημαντικό, ένα μεγάλο έλλειμμα το οποίο υπήρχε για να υπάρξει μια οργανωμένη παρέμβαση σε όλα τα μείζωνα θέματα δημόσιας υγείας της χώρας, από τους εμβολιασμούς μέχρι τα εθνικά σχέδια δράσης για τον HIV, για την υπατήτηδα C, για τη μείωση της μικροβιακής αντοχής, για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, ιδιαίτερα της παιδικής, για το κάπνισμα, για. Το θέμα του ΕΟΜ, του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, επίσης είναι πολύ σημαντικό. Περνάμε μια ρύθμιση που δίνει επιπλέον κίνητρα στους συντονιστές μεταμοσχεύσεων και μπορεί να διευκολύνει να προχωρήσει και σε αυτό το κομμάτι η χώρα μας, που όντως υπάρχει πολύ μεγάλη υστέρηση. Για την ΕΣΑΝ απαντήσαμε και στις επιτροπές. Κάνουμε ένα πρώτο βήμα από ιδιωτικοποίησης. Θα φέρουμε μια πολύ αναλυτική ρύθμιση και αυτή η ανώνυμη εταιρεία θα μετεξελιχθεί σε ένα κέντρο τεκμηρίωσης και κοστολόγησης των νοσηλευτικών υπηρεσιών. Είναι μια άλλη αντίληψη αυτή. Και είναι πολύ συνεπής στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και διακηρύξεις. Και επειδή πολύ λόγος έγινε και γι' αυτό. Από τα 10 σημεία κάποιος είπε, λέει, που είχε πει ο Τσίπρας, τίποτα δεν εφαρμόστηκε. Οι δύο κομβικές μας δεσμεύσεις, αγαπητοί συνάδελφοι, για το χώρο της υγείας ήταν ότι πρώτον θα διασφαλίσουμε την καθολική πρόσβαση των πολιτών και ιδιαίτερα των ανασφάλιστων ανθρώπων στις δημόσιες υπηρεσίες, και αυτό το κάναμε. Και δεύτερον ότι θα στηρίξουμε κατά προτεραιότητα τη δημόσια περίθαλψη. Και επί 2 χρόνια αυτό ακριβώς κάνουμε συστηματικά. Και όσον αφορά την υπόθεση των γιατρών του παιδί, πρώην Νίκα, ΕΟΠΗ κλπ. Όπου επίσης είναι πολύ κουβέντα. Θυμίζω ότι τότε που είχε έρθει ο νόμος 4238, είχαμε πει ότι αυτό που χρειαζόταν ήταν μια εύλογη μεταβατική περίοδος, που προσδιορίζαμε ότι να είναι γύρω στα 2 χρόνια. Και όχι αυτός ο καθεστωτικός αυταρχισμός του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος σε μια εβδομάδα απέτησε να έχουν κλείσει όλοι τα ιατρία και αυτό οδήγησε στην έξοδο 3.000 από αυτούς. Και αποδιοργανώθηκε τελείως η πρωτοβάθμια φροντίδα. Και πραγματικά είναι πολύ υποκριτικό
από αυτή την πλευρά να ασκείτε κριτική για καθυστερημένη αντιμετώπιση αυτής της εκκρεμότητας. Εμείς λοιπόν σήμερα, επειδή ακριβώς μας ενδιαφέρει η λειτουργικότητα αυτών των δημόσιων τομών και δεν θέλουμε να υπάρξει κύμα φυγής, δίνουμε ένα επαρκέστατο και διευρυμένο από τον αρχικό μας σχεδιασμό μεταβατικό διάστημα, στην προοπτική όμως της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Γιατί αυτή πιστεύουμε ότι είναι η εργασιακή σχέση που ταιριάζει με το δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος υγείας. Αλλά πάντα σε κάθε ρύθμιση υπάρχουν και μεταβατικότητες και υπάρχουν και πρόνοιες που πρέπει να ληφθούν. Και αυτό είναι άλλη κουλτούρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Γιατί εμείς σεβόμαστε τη δουλειά αυτών των ανθρώπων τόσα χρόνια, αναγνωρίζουμε ότι μπορούν να προσφέρουν ακόμα υπηρεσίες σημαντικές, εξειδικευμένης φροντίδας σε ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο δεν έχει άλλες επιλογές αυτή την περίοδο και δεν μπορεί να απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά η προοπτική είναι αυτή. Και φυσικά αυτό το οποίο θα κάνουμε με τις τοπικές μονάδες υγείας, το οποίο θα το συζητήσουμε, και αδικείτε την κριτική σας όταν λέτε ότι πάμε να περάσουμε τη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας μέσα από μια τροπολογία. Μια τροπολογία τεχνικού και εργαλειακού χαρακτήρα ήταν αυτή, για να μπορέσει να εκκινηθεί διαδικασία πρόσκληση ενδιαφέροντος και εκταμείευση χρημάτων από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Μήπως κάναμε κακά που αξιοποιούμε το ΕΣΠΑ και τα τομεακά προγράμματα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τα ΠΕΠ των περιφερειών για να κάνουμε μια μεγάλη μεταρρυθμιστική παρέμβαση που όλοι λένε ότι αυτό ήταν το μεγάλο έλλειμμα του συστήματος υγείας? Νομίζω ότι μόνο όσοι θέλουν να διατηρηθεί το σημερινό status quo και η σημερινή ασυδοσία στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας μπορούν να ισχυριστούν αυτό το πράγμα. Εμείς λοιπόν επιλέξαμε να επενδύσουμε σε αυτό το κομμάτι, να είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση και φυσικά να αξιοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους, όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Και από το ΕΣΠΑ και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και υπάρχει στρατηγικό σχέδιο, το οποίο το έχουμε παρουσιάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σταδιακής μετεξέλιξης των χρηματορροών και ανάληψης της ευθύνης κάποια στιγμή προφανώς από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν είναι η πρόθεσή μας να πάρουμε κάποιους πόρους και να μείνει μετέωρο όλο αυτό το σύστημα, που πιστεύουμε ότι θα πάνει μια μεγάλη αλλαγή. Υπάρχει μια αδικία σε αυτή την ιστορία. Και αυτό το αναγνωρίζουμε. Είναι οι συνάδελφοι, οι γιατροί του πρώην ΙΚΑ, οι οποίοι που όντως έκλεισαν έγκαιρα τα ιατρία τους και είναι τώρα σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Αυτούς καταρχήν φροντίσαμε γρήγορα, όσο μπορούσαμε πιο γρήγορα, να τους εξομοιώσουμε μισθολογικά με τους γιατρούς του ΕΣΥ. Και το κάναμε αυτό. Και αυτό το οποίο θα προχωρήσουμε, το είπα και στις επιτροπές, θα υπάρξει ρύθμιση που θα τους δίνει τη δυνατότητα συνδρομής στην πρωινή τακτική λειτουργία, στην απογευματινή λειτουργία, στα χειρουργεία των νοσοκομείων και στις εφημερίες αν χρειαστεί. Αυτό θα είναι ένα αντιστάθμισμα για αυτούς τους ανθρώπους που είναι ήδη με πλήρη αποκλειστική απασχόληση απέναντι σε αυτή την αδικία του ότι κάποιοι παρατάθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, που ήταν φυσικά με δικαστικές αποφάσεις η λειτουργία του ιατρείου τους. Έχετε πει, είπατε πάρα πολλά, δεν μπορώ προφανώς να απαντήσω σε όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι έχουν αξία 2-3 παρεμβάσεις να απαντηθούν. Πρώτον, η απάντηση του συναδέλφου από τη Λευκάδα. Προφανώς δεν έχει καμία βάση αυτή η συζήτηση. Έχουμε εξηγήσει ότι το πολιτικό σχέδιο της κατάρρισης, της συρρήκνωσης, της συγχώνευσης, της κατάρρισης κλινών, τμήματων και νοσοκομείων που υπήρξε την προηγούμενη περίοδο έχει τελειώσει. Αυτό που κάνουμε είναι όσο μπορούμε να
κατανέουμε τους λιγοστούς πόρους που διαθέτει η πατρίδα μας με πιο ορθολογικό τρόπο και με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Τέτοια λοιπόν προοπτική για το νοσοκομείο Λευκάδας δεν υπάρχει. Και σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι, σε 156 καινούργιες θέσεις μονίμων γιατρών ΕΣΥ που δώσαμε έγκριση να προκηρυχθούν, επιπροσθέτως των 760 που δόθηκαν το καλοκαίρι του 2016, συμπεριλαμβάνονται 3 θέσεις ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ στο νοσοκομείο Λευκάδας. Δεν προκηρύσεις θέσεις μονίμων γιατρών σε ένα νοσοκομείο που θες να το κλείσεις. Για να είμαστε σοβαροί. Και να τσεκάρετε λιγάκι τις πηγές σας και τα site τα οποία εμπιστεύεστε. Είναι μία θέση παθολόγου επιμελητή Α, μία θέση καρδιολόγου επιμελητή Α και μία θέση ακτινοδιαγνώστη επιμελητή Β. Πάει αυτό. Μία δεύτερη επισήμανση που νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία. Δεν ξέρω αν του ξέφυγε του κύριου οικονόμου, αλλά αν καταλάβατε καλά, αυτό το οποίο μας είπε εδώ είναι ότι έρχεται πογκρόμ καρατομήσεων και απολύσεων και στο επίπεδο της διοίκησης του συστήματος και στο επίπεδο των ανθρώπων που υπηρετούν στα νοσοκομεία. Ο κύριος οικονόμου είπε ότι θα διώξει τους διοικητές που έχουν επιλεγεί με μία διαδικασία που κράτησε περίπου 6-8 μήνες. Και προφανώς, εάν ήταν τα πράγματα έτσι όπως τα λέτε, ότι είναι κομματική εγκάθετη όλη αυτή, δεν θα χρειαζόταν τόσος χρόνος. Άλλωστε είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν, με το που αναλάβανε κάθε κυβέρνηση, να καρατομεί όλους τους προηγούμενους, χωρίς ποτέ να γίνεται συζήτηση γι' αυτό. Ήταν αυτονόητο πολιτικό δικαίωμα, και μετά το πολύ πολύ να γινόταν καμιά συζήτηση για το με ποια διαδικασία θα προσληφθούν οι επόμενοι. Εμείς λοιπόν κάναμε διαδικασία και για να αξιολογήσουμε και να απομακρύνουμε το 85% των διοικητών που υπηρετούσαν στα νοσοκομεία όταν αναλάβαμε, και αυτό έγινε περίπου μετά από ένα χρόνο, και φυσικά βάλαμε μια σοβαρή διαδικασία στη συνέχεια, η οποία, αγαπητοί συνάδελφοι, και προσέξτε τι λέτε, έχει διασφαλίσει ότι 3 στους 4 διοικητές έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και διδακτορικά στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας και στα οικονομικά της υγείας. Αυτά είναι τα στατιστικά μας και αυτά είναι τα ειχένια της αξιοκρατίας. Και το 70% από αυτούς είναι είτε γιατροί και εργαζόμενοι του δημόσιου συστήματος υγείας, είτε υπηρετούν στον ευγένει δημόσιο τομέα. Δεν πήραμε λοιπόν κομματικό στρατό ανέργων και αέργων και αποτυχών των πολιτευτών και υποψηφίων βουλευτών να βάλουμε στα νοσοκομεία, αλλά επιλέξαμε ανθρώπους που είναι σάξ εκτισαρκός του συστήματος, όπως το κάναμε και στις υγειονομικές περιφέρειες. Επιλέξαμε ανθρώπους που να έχουν οργανική σχέση και να έχουν αφοσίωση στη δημόσια περίθαλψη. Ακριβώς για να υπηρετήσουν ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Στο ίδιο μνημονιακό περιβάλλον, προτεραιότητα στη δημόσια περίθαλψη, επικουρικότητα στον ιδιωτικό τομέα, σεβασμός στα δικαιώματα των εργαζομένων, σεβασμός στα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ασθενών. Με καθολικότητα στην πρόσβαση, με ισότιμη και ποιοτική φροντίδα. Αυτό είναι το διαφορετικό πολιτικό σχέδιο, το οποίο, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορείτε ούτε καν να το διανοηθείτε, επειδή εσείς δεν πιστεύετε στην πραγματικότητα, στην ισότητα των ανθρώπων, δεν πιστεύετε στη χειραφέτηση των ανθρώπων, αλλά πιστεύετε στον ανταγωνισμό της αγοράς και στην ελεύθερη οικονομία, η οποία οδηγεί σε υγειονομική φτώχεια, έχει οδηγήσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Και σε περιόδους πραγματικής υλικής φτώχειας για τους πολίτες αυτής της χώρας, αυτή η κυβέρνηση αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει δραστικά την υγειονομική φτώχεια. Και ένα τελευταίο, νομίζω ότι οφείλω στον κύριο Γεωργιάδη. Είπε πάρα πολλά, έχει πει αυτές τις μέρες απίστευτες ανακρίβειες, μεταξύ των οποίων και την
την ακατανόητη πραγματικά προσέγγιση που λέει ότι για τους ισολογισμούς, τα κέρδη και τις ζημιές μιας εταιρείας έχει ευθύνη η πολιτική ηγεσία ενός υπουργείου που τιμολογεί τα φάρμακα. Λες και δεν ξέρουμε ότι οι μεγάλες πολυεθνικές έχουν τη δυνατότητα μέσω τριγωνικών συναλλαγών, μέσω πολλαπλών νόμιμων και παράτυπων τρόπων να φοροδιαφεύγουν και να υποδηλώνουν τα έσοδά τους και τα κέρδη τους σε μία χώρα. Τι σχέση έχει αυτό με το τζίρο μιας εταιρείας? Και προφανώς υπάρχει διακύμανση, γιατί μπαίνουν καινούργια φάρμακα. Μπαίνουν φάρμακα που είναι σημαντικά για τις κακοήθειες, για τα αυτοάνοσα νοσήματα, για τους ανθρώπους με σπάνια νοσήματα. Τι μας λέτε ακριβώς δηλαδή? Ότι κάθε εταιρεία που εγκρίνεται ένα καινούριο φάρμακό της και θεραπεύει κόσμο, προφανώς εμείς έχουμε ευθύνη να βάλουμε τις σωστές διαδικασίες τιμολόγησης και αδειοδότησης και έγκρισης και ενσωμάτωσης θετική λίστα. Και αυτό θα κάνουμε με τα κριτήρια HTA τα οποία ενσωματώνουμε αυτές τις μέρες και θα το φέρουμε για ψήφιση. Αλλά τι σχέση έχει ο τζίρος μιας εταιρείας με αυτού του τύπου τις αδιανόητες συγκρίσεις? Το 14 λέει είχε ζημιές η Νοβάρτης και το 15 που αναλάβανε αυτή έχει κέρδη. Τρομερό πολιτικό επιχείρημα πρώην Υπουργού Υγείας. Και επειδή αυτή η ιστορία με την Νοβάρτης έχει ανοίξει πολλή συζήτηση και επειδή άνθρωποι του στενού περιβάλλοντος διαχρονικά των Υπουργών Υγείας της προηγούμενης περίοδου και του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος αναγνώρισε ότι ήταν άτυπος σύμβουλος, είχε άτυπο σύμβουλο που φαίνεται από τις διοκτικές αρχές και από την δικαιοσύνη η οποία διερευνά το σκάνδαλο ότι έπαιζε κεντρικό ρόλο, ας χαμηλώσει λίγο τους τόνους και ας δούμε τα πορίσματα αυτού του ελέγχου. Και ήθε και μακάρι να αποδειχθεί ότι το πολιτικό σύστημα δεν είχε βάλει το χεράκι του σε αυτό το πάρτι της έκρηξης της φαρμακευτικής δαπάνης, που πάει πίσω τουλάχιστον μια δεκαετία, δεκαπενταετία. Και ιδιαίτερα την περίοδο που αυτή η τιμολόγηση γινόταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Εμπορίου. Και επίσης, και τελειώνω. Μπήκε το ερώτημα γιατί δεν κάναμε τιμολόγηση το 2015, το πρώτο εξάμεινο του 2015. Το πρώτο εξάμεινο του 2015. Το δεύτερο εξάμεινο έγινε το Δεκέμβριο του 2015. Γιατί προφανώς, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είχαμε συνθήκες κανονικότητας εκείνη την περίοδο στη χώρα. Διότι ήταν σε επισφάλεια ακόμα και η θέση της χώρας μας μέσα στην Ευρώπη, γιατί ήταν σε εξέλιξη μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση που κατέληξε σε ένα οδυνηρό συμβιβασμό, γιατί είχαμε πολύ σημαντικές προτεραιότητες που είχαν παραχθεί από τα capital controls που έπρεπε να διασφαλίσουμε την πρόσβαση των πολιτών στα φάρμακα, την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, τη λειτουργία των φαρμακαποθηκών κλπ. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν επανήλθε η κανονικότητα και αυτή η κυβέρνηση έβγαλε 3 δελτία τιμών, αυτά τα 3 δελτία τιμών κατά γενική ομολογία όλης της φαρμακευτικής αγοράς ήταν τα πρώτα δελτία τιμών που έγιναν με απόλυτη διαφάνεια, με δημοσιοποίηση των δεδομένων, με καθαρούς κανόνες, με καθαρές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις πάνω στο τραπέζι, χωρίς τις παρεμβάσεις των ατύπων συμβούλων που διορθώνανε από τους υπολογιστές τους τα δελτία τιμών και τα στέλνανε στην
αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου. Λίγο λοιπόν σεμνά, να αφήσουμε και τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και να κάνουμε αυτό το οποίο μας επιβάλλεται, να θωρακίσουμε το σύστημα κάνοντας δύο κρίσιμες παρεμβάσεις. Δημιουργώντας μηχανισμό αξιολόγησης της φαρμακευτικής οικονομίας και της συνταγογράφησης των φαρμάκων, και αυτό προωθείται σε συνεννόηση και με τους θεσμούς και θα το νομοθετήσουμε πολύ σύντομα, και κυρίως να ενισχύσουμε το θεσμό της διαπραγμάτευσης των ακριβών φαρμάκων, της διαπραγμάτευσης της τιμής αποζημίωσης. Αυτό ήταν και το μεγάλο έλλειμμα της πολιτικής σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Εσείς κόβατε οριζόντια, μπήκε κλειστός προϋπολογισμός, προφανώς συγκρατήθηκε η δαπάνη, η δημόσια, αλλά διαρθρωτικά μέτρα δεν είχαν γίνει ποτέ. Εμείς λοιπόν κάνουμε και προωθούμε τώρα δύο κρίσιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις. Και αυτό είναι μεταρρυθμιστική τομή και στο κομμάτι του φαρμάκου. Υπουργέ, θα ολοκληρώσω. Και επίσης ένα τελευταίο για τον κύριο Γεωργιάδη. Ναι, σας έχουμε δώσει άλλα 18 λεπτά. Έχετε όσα απόλυτο δίκιο και συγγνώμη, αλλά πραγματικά αισθάνομαι ότι μπήκαν πάρα πολλά θέματα. Συγχωρεμένος μεν, σε ένα λεπτό κλείνεται. Ωραία. Ήθελα να πω και μία άλλη αιχμή, αλλά θα την αφήσω για άλλη συζήτηση. Κοιτάξτε, αγαπητοί συνάδελφοι, η ιστορία της μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία. Καταρχήν, εσείς, ειδικά τη μνημονιακή περίοδο, κακοποιήσατε αυτή την έννοια. Όπως και άλλες έννοιες φυσικά, αξιολόγηση, εξυγχρονισμός, αλλά ειδικά οι μεταρρυθμίσεις για να διασφαλίσουν κοινωνικές συνενέσεις και συμμαχίες, για να διασφαλίσουν την κρίσιμη μάζα κοινωνικής και πολιτικής συνένεσης, χρειάζονται αξιοπιστία. Χρειάζονται πολιτική αξιοπιστία, χρειάζονται άνθρωποι που ιδιαίτερα ο χώρος των υγειονομικών και ο χώρος του συστήματος υγείας να αντιλαμβάνεται ότι πραγματικά προσπαθούν, πραγματικά μοχθούν κατά από αντίξωες συνθήκες για να διασφαλίσουν και την επιβίωση και τη σταθεροποίηση και την ηθικοποίηση του συστήματος, αλλά και τη μεταρρύθμισή του. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους ανθρώπους της αριστεράς, τους ανθρώπους που προέρχονται από το χώρο των νοσοκομειακών γιατρών, τους ανθρώπους που σήμερα σε μεγάλο βαθμό στελεχώνουν τη διοίκηση του συστήματος υγείας, που έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία και που κανείς δεν μπορεί να πει, να τους κατηγορήσει ότι χρησιμοποιούν το ΕΣΥ για αλλότερους σκοπούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.